まさにその自分がなんでこんなへんてこな妄想を、僕だけです、家族誰もない、だからもしかしたら僕は、でも多分その僕がいたとこっていうのは食人種を住んでいたところで、καλώς ήρθατε στις αληθινές ιστορίες thriller. Σε αυτή την σειρά, κυρίες και κύριοι, έχετε ακούσει πολύ περίεργες ιστορίες τρόμου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, όμως καμία δεν μπορεί να φτάσει το επίπεδο περιεργήλας, εάν μου επιτρέπετε την φράση, της σημερινής ιστορίας. Γίνεται λοιπόν ένας αποδεδειγμένα δολοφόνος όχι μόνο να μην είναι στη φυλακή, αλλά να λανσάρει και να απολαμβάνει κιόλας την αναγνώριση από αυτήν ακριβώς την ταμπέλα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτό. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Ετοιμαστείτε να ακούσετε μια ιστορία που δεν θα βλέπατε ούτε στον πιο τρελό σας εφιάλτη και μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί εκεί θα κληθείτε εσείς να δώσετε το όνομα στην ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με όσα θα υποθούν. Εσείς κουκουλωθείτε και αφήστε με να σας πω μια ιστορία. ...26 Απριλίου του 1949. Αυτή είναι και η μέρα που άνοιξε για πρώτη φορά τα μάτια του ο πρωταγωνιστής της σημερινής ιστορίας μας, με το όνομα Issei Sagawa, στο Κόμπε της Ιαπωνίας. Ένας άνθρωπος που πριν καν βγει ακόμη από την κοιλιά της μάνας του, ξεκίνησε η ζωή να τον χτυπά. Η μητέρα του έπεσε από τα σκαλιά του σπιτιού της όσο ήταν ακόμη έγκυος. Αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα μετέπειτα, είχε φτάσει μέχρι και στο σημείο να αποβάλει, όμως τελικά με την βοήθεια των γιατρών τότε κατάφερε να γεννήσει έστω και πρόωρα. Ο μικρός Issei γεννήθηκε μόλις στους 7 μήνες, λοιπόν τόσο μικροσκοπικός που χωρούσε σχεδόν ολόκληρος μέσα στην παλάμη του χεριού του πατέρα του. Η οικογένεια του Issei τώρα ήταν μια αρκετά εύπορη οικογένεια, έμπαιναν πολλά χρήματα μέσα στο σπίτι αφού ο πατέρας του ήταν πρόεδρος στην μεγάλη εταιρεία παραγωγής χημικών με το όνομα Kurita. Η Kurita. Σε αντίθεση λοιπόν με τις περισσότερες περιπτώσεις εγκληματιών που έχουμε μιλήσει σε αυτήν την σειρά επεισοδίων, στον Issei δεν είχε λείψει απολύτως τίποτα, ούτε από υλικά αγαθά, αλλά ούτε και από την αγάπη. Και αυτός, αλλά και ο μικρός του αδελφός, μεγάλωσαν μέσα σε μια πολύ υγιή οικογένεια, μέσα σε ένα πολύ υγιές περιβάλλον, με φροντίδα και αγάπη. Πράγματα που τον έκαναν να αντιμετωπίσει κάπως πιο ήπια τα προβλήματα υγείας που θα αντιμετώπιζε ως παιδί. Ο Issei λοιπόν, όσο ήταν ακόμη μωρό, έπαθε εντερίτιδα, μία πάθηση του λεπτού εντέρου που αν και ξεπέρασε με μία πολύ βαριά θεραπεία, του άφησε ως κληρονομιά ένα πολύ αδύναμο και άρρωστο παρουσιαστικό που τον έκανε να νιώθει ανασφαλής σε ολόκληρη τη ζωή του. Τα παιχνίδια και η χαρά φυσικά δεν έλειπαν από το σπίτι του αφού όχι μόνο οι γονείς του αλλά και ο θείος του ερχόταν συνεχώς και έπαιζε με τα νηψάκια του. Με ένα μόνο από τα παιχνίδια όμως να αποκτά μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Issei. Και το παιχνίδι αυτό είχε ως τίτλο «Ο Κανίβαλος Γίγαντας». Ναι, καλά ακούσατε. Τα παιχνίδια στην Ιαπωνία, πόσο φαίνεται, ήταν σε άλλο επίπεδο. Στο παιχνίδι αυτό λοιπόν, ο θείος των μικρών Sagawa έπαιζε τον ρόλο ενός γίγαντα που κυνηγούσε τα παιδιά μέσα στο σπίτι και όποιο έπιανε θα έπρεπε να προσποιείται. Βέβαια, πως το βάζει μέσα σε ένα τεράστιο τσουκάλι και το μαγειρεύει για να το φάει. Πολλοί τώρα θα πείτε, εντάξει Περθωμά, παιδικό παιχνίδι ήταν, τι το αναφέρεις τώρα. Το αναφέρω κυρίες και κύριοι γιατί αυτό το παιχνίδι μετά από πολλά χρόνια ο Issei Sagawa εκμυστηρεύτηκε πως του άλλαξε την ζωή. Συγκεκριμένα είπε, όσο παίζαμε αυτό το παιχνίδι ένιωθα μία απίστευτη χαρά, μία ευεξία, κάτι που δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια. Ήταν σαν να εκστασιάζομαι, σαν να ήμουν κοιμισμένος και να ξυπνούσα. Όπως καταλαβαίνετε, το κυνήγι του κανίβαλου γίγαντα δεν ήταν απλά ένα παιχνίδι για τον μικρό Issei. Ασχέτως, εάν ακόμη
δεν ήξερε το γιατί. Να σημειωθεί εδώ πριν πάμε παρακάτω πως σε αυτό το παιχνίδι ο πατέρας των μικρών αγοριών συμμετείχε κανονικότατα, παίρνοντας τον ρόλο του σωτήρα τους, αυτόν που έρχεται δηλαδή για να το σώσει από τον γίγαντα, νικώντας τον στο τέλος. Που να ήξερε όμως πως ο πραγματικός κακός σε αυτό το παιχνίδι ήταν άλλος. Ο Issei, λόγω της άρρωστης και αδύναμης εικόνας που είχε από μικρός, ήταν πολύ ανασφαλής, πολύ εσωστρεφής, δεν έκανε φίλους εύκολα, δεν μιλούσε πολύ και λόγω αυτού αγαπούσε πάρα πολύ το διάβασμα και ιδιαίτερα τα βιβλία φαντασίας, διότι ένιωθε μέσα από αυτά πως είναι ένας θαραλέος και δυνατός ήρωας ενός παραμυθιού και όχι αυτός που είναι στην πραγματικότητα. Βέβαια, αυτό που ίσως θα πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις είναι πως το αγαπημένο του παραμύθι ήταν το Hansel και Gretel. Φυσικά θα ήταν το Hansel και Gretel, ποιο άλλο. Θα ήταν, για όσους δεν θυμούνται, σε αυτό το παραμύθι πρωταγωνιστούν δύο μικρά παιδάκια που βρίσκονται όμοιροι μιας μάγισσας που τα ταΐζει γλυκά μέχρι να παχύνουν αρκετά για να τα φάει. Η οικογένεια του Issei, όπως προείπαμε, ήταν μια αρκετά ok οικογένεια που έδινε σημασία στα παιδιά της, όμως είχε και ένα μεγάλο αρνητικό. Ένα αρνητικό που φαίνεται να ευθύνεται για πολλά από αυτά τα κακά που θα ακολουθήσουν. Δεν μιλούσε ποτέ κανείς για το σεξ. Ποτέ όμως. Ήταν λες και είναι κάτι απαγορευμένο και κακό για αυτούς. Τα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας δεν είχαν καμία ιδέα για το τι εστί σεξουαλική επαφή και θέλω να αναλογιστείτε ότι μιλάμε τώρα, παιδιά, για τα 50s, παύλα 60s, που σημαίνει χωρίς ίντερνετ ή χωρίς κάποιο άλλο μέσο για να μάθει ένα παιδί από μόνο του το τι εστί σεξ. Το αποτέλεσμα αυτού, λοιπόν, ήταν πως όταν ήρθε ο πρώτος σεξουαλικός ερεθισμός για τον Issei, εκείνος δεν ήξερε καν τι του συμβαίνει. Νόμιζε πως κάτι πήγαινε στραβά με τις αλλαγές στο σώμα του, νόμιζε πως οι ορμές που έχει είναι κάτι άσχημο και το χειρότερο, δεν ήξερε πως να τις σταματήσει αυτές τις ορμές. Είναι, παιδιά, σαν να έχετε μία γάτα σε ίστρο και την οποία να την έχετε κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι. Και όσοι έχετε γάτες, ξέρετε ακριβώς για τι πράγμα μιλάω. Ένα πρωί, λοιπόν, ο πατέρας της οικογένειας Σαγκάβα ξυπνάει, σηκώνεται από το κρεβάτι του και βλέπει στο χολ τον σκύλο τους να γλύφει τα γεννητικά όργανα του γιου τους. Τώρα είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι θα είπατε «Τι λες, τρελό ήταν το παιδί και θα ιδιάσατε και καλά θα κάνατε», όμως σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Έχουμε ένα παιδί που δεν ξέρει τι συμβαίνει στο σώμα του και δεν ξέρει και πώς να το αντιμετωπίσει. Και βλέπει το σκύλο του να έχει ακριβώς το ίδιο πράγμα και να γλύφει την συγκεκριμένη περιοχή για να το σταματήσει. Ο μικρός προφανώς δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον εαυτό του, άρα πάμε παρακάτω. Από το συμβάν αυτό και μετά όμως, οι σεξουαλικές ορμές και προτιμήσεις του Issei, κυρίες και κύριοι, άρχισαν να παίρνουν έναν στραβό, θολό και σκοτεινό δρόμο, θα λέγαμε, που δυστυχώς δεν θα είχε επιστροφή. Σε ηλικία μόλις 7 ετών, άρχισε να νιώθει κάποια περίεργα πράγματα για μια συμμαθήτριά του, η οποία κυκλοφορούσε όπως όλες οι μαθήτριες με τις γνωστές σχολικές στολές εκείνη την εποχή, με ένα μέρος των ποδιών τους να μένει ακάλυπτο. Μια συμμαθήτρια που την έβλεπε ο 7χρονος Issei και έλεγε «Τι όμορφο πλάσμα είναι αυτό, τι όμορφο πρόσωπο και πόδια, θέλω να τα δαγκώσω». Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πρόβλημα εδώ και μάλιστα μεγάλο. Ένα πρόβλημα που ο μικρός Issei αντιλήφθηκε αρκετά νωρίς. Αντιλήφθηκε το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, μόλις στα 15 του χρόνια, γιατί πέραν των άλλων ήταν και πανέξυπνος και προσπάθησε, λοιπόν, να ζητήσει βοήθεια από έναν ψυχολόγο. Δίνει, λοιπόν, ένα γράμμα, ένα χαρτί στον ψυχολόγο και του περιέγραφε επακριβώς τα όσα αισθάνεται και περίμενε να του πει τα αποτελέσματα, για το αν χρειάζεται δηλαδή βοήθεια ή όχι. Και η απάντηση του ψυχολόγου προφανώς ήταν θετική. Ο Issei χρειαζόταν άμεσα κιόλας βοήθεια ψυχολόγου, όμως όταν το άκουσε αυτό ο 15χρονος Issei τρομοκρατήθηκε. Τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ που δεν μπόρεσε ποτέ να επισκεφθεί ξανά έναν ανάλογο γιατρό, κρατώντας φυσικά όλο αυτό μυστικό από όλους, αλλά και ειδικότερα από τους γονείς του, οι οποίοι δεν είχαν αντιληφθεί, μάλλον φαντάζομαι εγώ, κάτι περίεργο να συμβαίνει με τον γιο τους. Τώρα αυτό, αν σας φαίνεται περίεργο, όντως είναι πολύ περίεργο. Ίσως και να είχαν αντιληφθεί κάποια πράγματα και να μην ήθελαν να το πιστέψουν. Τι να πω.
Τα χρόνια, κυρίες και κύριοι, πέρασαν. Έχουμε φτάσει στο 1964, ο Issei πλέον είναι 24 ετών και σπουδάζει αγγλική φιλολογία σε ένα πανεπιστήμιο του Τόκιο. Ένα απόγευμα λοιπόν που σχολούσε από την σχολή του, είδε στο απέναντι πεζοδρόμιο να περνάει μια ψηλή, πανέμορφη, ανοιχτόχρωμη γερμανίδα κοπέλα που του άρεσε τόσο πολύ που την ακολούθησε κιόλας για λίγο, για να τη θαυμάσει. Εάν αυτό δεν σας ακούγεται βέβαια αρκετά περίεργο, να σας πω πως το επανέλαβε για πάρα πολλές μέρες το ίδιο πράγμα. Πέρασαν εβδομάδες που παρατηρούσε καθημερινά την κοπέλα αυτή, μέχρι που μία σκέψη κατέκλυσε το μυαλό του. «Αυτή η κοπέλα μου αρέσει», είπε πολύ, «πρέπει να τη γνωρίσω, πρέπει», περιμένετε, δεν τελειώνει εδώ η φράση, «πρέπει να τη γνωρίσω και να την φάω». Μία μέρα λοιπόν ο Issei το παίρνει απόφαση και κάνει την κίνηση για να πλησιάσει την Γερμανίδα που τον έλκυε τόσο. Την ακολούθησε, μπήκε στο μετρό μαζί της και έφτασε μέχρι το σπίτι της. Εκεί περίμενε για αρκετές ώρες μέχρι να βραδιάσει και να δει τα φώτα της κρεβατοκάμαράς της να κλείνουν για να κάνει την επόμενη του κίνηση. Θέλω λίγο να φανταστείτε την κατάσταση εδώ πέρα. Είσαι μία κοπέλα και είσαι ανέμελη, ρε παιδί μου, περπατάς στο δρόμο σε μία όμορφη μέρα, αμέριμνη, μη γνωρίζοντας πως κάποιος σε ακολουθεί μέχρι το σπίτι σου, και όχι μόνο αυτό, αλλά να εισβάλλει κιόλας μέσα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Ο Issei, μόλις βλέπει τα φώτα της κρεβατοκάμαρας της γυναίκας να κλείνουν, σκαρφαλώνει, παραβιάζει το παράθυρό της και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο, αντικρίζοντάς την να κοιμάται πάνω στο κρεβάτι της γυμνή. Η εικόνα αυτή για λίγο τον πάγωσε, γιατί δεν θέλει να βιάσει το θύμα, ούτε να το σκοτώσει. Ήθελε, κρατηθείτε λίγο, να της δαγκώσει τα οπίστια. Και όταν λέμε δακώσει, εννοούμε να τη κόψει ολόκληρο κομμάτι. Οπότε τώρα σκέφτεται πως πρέπει κάπως να την ρίξει αναίσθητη για να κάνει όσα άρρωστα είχε στο μυαλό του. Κοιτάει τριγύρω και βλέπει μία ομπρέλα δίπλα από το γραφείο της κοπέλας. Την αρπάζει αμέσως και πλαγιάζει δίπλα της στο κρεβάτι με διακριτικό τρόπο, βέβαια, ώστε να μην τον καταλάβει. Αφού την κοιτούσε για λίγη ώρα τώρα, αποφασίζει να σηκώσει την ομπρέλα για να την χτυπήσει στο κεφάλι και να την αφήσει αναίσθητη. Η κοπέλα όμως, για κακή του τύχη, αντιλαμβάνεται την παρουσία του την τελευταία στιγμή, ξυπνάει ουρλιάζοντας, βουτάει τον Issei και λόγω του ότι μιλάμε για έναν μικροσκοπικό άνδρα και μια ψηλή και δυνατή γυναίκα, καταφέρνει να τον ακινητοποιήσει και να τον χτυπήσει εκείνη με την ομπρέλα, φωνάζοντας αμέσως την αστυνομία. Και φυσικά όταν η αστυνομία ήρθε, αμέσως τον συνέλαβε. Ο Issei, σε ηλικία 24 ετών λοιπόν, βρίσκεται στο σημείο να κατηγορείται για απόπειρα βιασμού. Γιατί ναι, αυτό είπαν οι αστυνομικοί, και τι να τους έλεγε εκείνος, ότι δεν ήθελε να τη βιάσει και πως ήθελε να την φάει. Οπότε και αποδέχτηκε τις κατηγορίες αυτές. Και τώρα θα φαντάζεστε πως πήγε στη φυλακή. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν πήγε. Θέλω λίγο εδώ να σας υπενθυμίσω πως ο Issei προέρχεται από μια πάρα πολύ πλούσια οικογένεια με έναν επίσης υπερπροστατευτικό πατέρα που δεν θα άφηνε ποτέ το παιδί του να μπει στην φυλακή. Οπότε αντί να αφήσει το γιο του να τιμωρηθεί για τις κακές πράξεις του, πληρώνει ένα παχυλό ποσό στο θύμα της υπόθεσης, την Γερμανίδα κοπέλα, και εκείνη αποσύρει αμέσως τις κατηγορίες εναντίον του. Δυστυχώς, παιδιά, το χρήμα σώζει ζωές. Συνήθως της λάθος. Μετά από αυτό το συμβάν τώρα, κάποιος θα πίστευε πως ο Issei θα ηρεμούσε και θα έκανε κάπως πίσω. Όμως μόνο αυτό δεν συνέβη. Αντιθέτως, συνέχισε με μεγαλύτερο ζήλο να προσπαθεί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, που ήταν να φάει μια κοπέλα ζωντανή. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει ένα ταξίδι αναψυχής στην χώρα μας, παρακαλώ, στην Ελλάδα. Όμορφη χώρα η Ελλάδα, βλέπετε, με όμορφο φιλόξενο κόσμο που σου πιάνει κουβέντα και είναι πρόθυμος να μοιραστεί μαζί σου κάθε πληροφορία. Ο Issei λοιπόν είπε να εκμεταλλευτεί αυτό το χαρακτηριστικό μας και να πιάσει φιλίες με έναν χασάπι. Οι δυο τους περνούσαν πάρα πολύ ωραία μαζί, έβγαιναν συνεχώς για φαγητό, σχεδόν κάθε μέρα, και ο Issei εννοείται πως μεταξύ άλλων ρωτούσε τον φίλο του διάφορα για το επάγγελμά του.
Κολακευμένος ο Χασάπης από αυτό το ενδιαφέρον απαντούσε αβίαστα και με μεγάλη ακρίβεια στις ερωτήσεις του Ισέη, ερωτήσεις όπως «Από πού ξεκινάς να κόβεις το κρέας?», «Τι μαχαίρι χρησιμοποιείς για το κάθε μέρος του ζώου?», «Πόσο καιρό μπορεί να συντηρηθεί εκτός ψυγείου ένα πτώμα?» και άλλα τέτοια, νομίζω πως όλοι καταλάβαμε για ποιο λόγο. Μάλιστα, ο Ισέη ένιωσε τόσο ευγνώμων για τα όσα του έμαθε ο Έλληνας Χασάπης, που μετά από καιρό του έστειλε και ένα ευχαριστήριο γράμμα. Βέβαια, εύχομαι να μην έμαθε ποτέ ο Χασάπης που χρησιμοποίησε αυτές τις πληροφορίες ως αγκάβα, γιατί όπως και να το κάνεις, δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να ζήσει με την σκέψη ότι έμαθε σε έναν ανθρωποφάγο πώς να σφάζει τα θύματα του. Είμαστε στο έτος 1981. Ο Ισέη είναι πλέον πτυχιούχος στην αγγλική βιβλιογραφία και αποφασίζει αυτή τη φορά να ταξιδέψει στην Γαλλία για να κάνει το διδακτορικό του, παρακαλώ, στην συγκριτική βιβλιογραφία στο Πανεπιστήμιο Σόρμπον του Παρισιού. Ή όπως προφέρεται, τέλος πάντων. Ένα αρκετά ακριβό πανεπιστήμιο που δεν μπορούσε ο καθένας να φοιτήσει, γιατί βλέπετε, ο Ισέη γενικά είχε θέματα, αλλά με τα χρήματα δεν είχε. Ενώ λοιπόν είχε την οικονομική ευχαίρεια να νοικιάσει ένα σπίτι σε οποιαδήποτε περιοχή του Παρισιού εκείνος επιθυμούσε, αποφασίζει να νοικιάσει ένα σπίτι μέσα σε μια φοιτητική συνοικία. Όχι γιατί του άρεσε πολυκοσμία, κάθε άλλο, όμως περισσότερος κόσμος σημαίνει και μεγαλύτερη απροσωπεία και ο Ισέη ήθελε γενικά να περνάνε απαρατήρητες οι πράξεις του. Για πολύ καιρό λοιπόν, ο Ισέη κάθε βράδυ όμως έκανε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Περνούσε από το ίδιο σοκάκι, από ένα συγκεκριμένο σοκάκι και πλήρωνε μία ιερόδουλη για να τον ακολουθήσει σπίτι. Φυσικά εκείνος δεν ήθελε να κάνει σεξ μαζί τους, τους έλεγε πως ήθελε απλά να του κρατήσουν συντροφιά. Ο Ισέη τις κερνούσε όσα ποτά ήθελαν, εκείνες μεθούσαν, αποκοιμόντουσαν μετά από κάποια ώρα και εκείνο το σημείο ήταν αυτό που δεν μπορούσε με τίποτα ο Ισέη να ξεπεράσει. Αυτή ήταν η κόκκινη γραμμή που έτρεμε να προχωρήσει πέρα από αυτή. Δεν μπορούσε με τίποτα να αφαιρέσει μία ανθρώπινη ζωή. Ναι μεν ήθελε να φάει έναν άνθρωπο, όμως δεν ήθελε να τον σκοτώσει εκείνος. Κάθε βράδυ έκανε πίσω, μη μπορώντας να ικανοποιήσει τα άρρωστα θέλω του. Είμαστε στο σημείο, κυρίες και κύριοι, που ο Ισέη έχει συμπληρώσει 32 χρόνια ζωής και δεν έχει μπορέσει να κάνει ακόμη το μεγάλο του όνειρο πραγματικότητα. Ξέρω, είναι περίεργο να το λέω έτσι, αλλά για εκείνον ακριβώς αυτό ήταν. Μέσω της σχολής του, λοιπόν, γνωρίζει μία Ολλανδή κοπέλα που σπούδαζε γερμανική βιβλιογραφία με το όνομα Ρενέ Χάρτερβελντ, η οποία τότε ήταν 25 ετών. Μιλάμε για μία πολύ εντυπωσιακή, μία πολύ πληθωρική γυναίκα, ύψους 1,78 παρακαλώ, που με την πρώτη ματιά ο Ισέη είπε πως την ερωτεύτηκε. Εάν παρατηρείτε ένα μοτίβο στην εμφάνιση των γυναικών που έλκυαν τον Ισέη, καλά κάνετε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επέλεγε ψηλές, πληθωρικές και δυναμικές γυναίκες, αφού σε αυτές τις γυναίκες έβλεπε τον εαυτό που δεν είχε εκείνος ποτέ. Αποφασίζει λοιπόν να κάνει την κίνησή του για να γνωρίσει την εντυπωσιακή Ρενέ, την πλησιάζει με πολύ φιλικό τρόπο και τη ζητάει να του κάνει κάποια ιδιαίτερα μαθήματα στα γερμανικά που θα τον βοηθούσαν στο διδακτορικό του. Τονίζοντας φυσικά πως προέρχεται από μια πολύ εύπορη οικογένεια που θα την πληρώσει πάρα πολύ καλά για τις υπηρεσίες της. Η Ρενέ εννοείται πως δέχεται με μεγάλη ευχαρίστηση να τον βοηθήσει στα γερμανικά και η αλήθεια είναι πως πέραν των μαθημάτων η σχέση αυτών των δύο εξελίχθηκε με τον καιρό σε μια πολύ καλή φιλία. Έβγαιναν μαζί πολύ συχνά, πήγαιναν σε συναυλίες μαζί, σε θέατρα, έτρωγαν μαζί έξω και γενικά απολάμβαναν πολύ ο ένας την παρέα του άλλου. Με μία μονάχα διαφορά, αλλά μεγάλη. Η Ρενέ δεν ήθελε να φάει τον Ισέη. Μία μέρα λοιπόν, ο Ισέη καλεί την Ρενέ στο σπίτι του για να τον βοηθήσει στην ανάγνωση μιας γερμανικής νουβέλας ενός αγαπημένου του συγγραφέα. Και όπως ήταν φυσικό, εκείνη αποδέχεται την πρόσκληση, του έκανε άλλωστε μαθήματα για αυτόν τον σκοπό. Πηγαίνει στο σπίτι του λοιπόν, εκείνος της προσφέρει μια κούπα με ζεστό τσάι
και της λέει να καθίσει στο γραφείο του για να ξεκινήσουν. Η Ρενέ ξεκινάει την ανάγνωση όσο ο Ισέι περιφέρεται γενικά μέσα στον χώρο, ακούγοντας την φωνή της Ρενέ που τόσο λάτρευε. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ βρισκόταν στην πλάτη της Ρενέ, βάζει το χέρι του μέσα στο ισόρουχό του και βγάζει ένα περίστροφο. Το στρέφει προς το μέρος της Ρενέ και με τρεμάμενα χέρια προσπαθεί να βρει τη δύναμη για να πατήσει τη σκανδάλη. Και τη βρίσκει αυτή τη δύναμη, πατάει τη σκανδάλη, περνάει την κόκκινη γραμμή που τόσο καιρό δεν μπορούσε και τελικά το όπλο κολλάει και δεν ρίχνει ποτέ τη σφαίρα. Η Ρενέ συνεχίζει εντελώς ανυποψίαστη κοπέλα να διαβάζει το ποίημα, όσο η Σέι πίσω από την πλάτη της προσπαθούσε να ηρεμήσει για να μην καταλάβει τίποτα. Η Ρενέ, κυρίες και κύριοι, εκείνο το απόγευμα είχε την τύχη με το μέρος της. Παρέμεινε ζωντανή. Για πόσο ακόμη όμως? Ο Ισέι, μετά από την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της Ρενέ, άρχισε να αισθάνεται ακόμη πιο έντονα συναισθήματα για εκείνη. Την ερωτεύθηκε παράφορα, αλλά πάντοτε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, όπως δήλωσε αρκετά χρόνια μετά. Αυτό που δήλωσε επίσης όμως είναι πως εάν η Ρενέ τότε δεχόταν να του δώσει μερικά ούρα της για να πιει μερικές τρίχες από την ειδική περιοχή της, ίσως να μην συνέχιζε η θέλησή του να την φάει, γιατί πίστευε, κρατηθείτε λίγο εδώ, πως βάζοντας κάτι μέσα στο σώμα του που προέρχεται από την όμορφη, ψηλή και δυνατή Ρενέ, θα απορροφούσε την ενέργειά της ώστε να μπορεί και εκείνος, να μπορέσει και εκείνος να μεταλλαχθεί σε κάτι ανάλογο με εκείνη. Για η λέξη άρρωστο είναι πραγματικά λίγη. Εννοείται, και πώς να το έχει δηλαδή, ο Ισέι δεν είχε το θάρρος για να ζητήσει κάτι τέτοιο από την Ρενέ. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της σχέσης τους. Οπότε αποφασίζει να πει τα όσα αισθάνεται σε εκείνη. Γι' αυτό και την καλεί για δεύτερη φορά στο σπίτι του, με την πρόφαση αυτή τη φορά πως θέλει και πάλι να το διαβάσει ένα γερμανικό βιβλίο. Όμως τώρα θα την ηχογραφούσε κιόλας με ένα μαγνητόφωνο που είχε μόλις αγοράσει. Η Ρενέ φυσικά και δέχεται ξανά να πάει στο σπίτι του. Δεν είχε παρατηρήσει, βλέπετε, κάτι παράξενο σε αυτόν τον τύπο, γιατί έμοιαζε εντελώς φυσιολογικός στους γύρω του, όσο μάλλον στη γυναίκα με την οποία ήταν ερωτευμένος. Οπότε η ιστορία επαναλαμβάνεται, κυρίες και κύριοι, με κάποιες διαφορές. Ο Ισέι Σαγκάβο αυτή τη φορά είχε ετοιμάσει δείπνο για τους δυο τους, κυρίες και κύριοι. Η Ρενέ ένιωσε πολύ όμορφα φυσικά από αυτή του την κίνηση, οπότε κάθεται να φάνε μαζί. Και μόλις τελειώνουν, κάθεται στο γραφείο για να ξεκινήσει το διάβασμα όπως είχαν πει. Όμως ο Ισέι της λέει να περιμένει, γιατί θέλει πριν το διάβασμα να τα πούνε λίγο πρώτα. Της προσφέρει και πάλι λοιπόν μία κούπα με ζεστό τσάι, όμως αυτή τη φορά το τσάι δεν ήταν σκέτο, αλλά αναμεμειγμένο με ουίσκι. Ο Ισέι ήθελε να χαλαρώσει και αυτός, αλλά και η Ρενέ, για να πάρει το θάρρος να της εκμυστηρευτεί τον έρωτά του. Μόλις λοιπόν βλέπει την Ρενέ να μαλακώνει λίγο, να χαλαρώνει, αρχίζει να μιλάει. Να της λέει πως είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, πως δεν μπορεί να είναι μόνο φίλη, πως τη θέλει σαν κάτι παραπάνω, και όσο τα λέει αυτά, η Ρενέ τον κοιτάει με το στόμα ανοιχτό. Του εξηγεί λοιπόν η κοπέλα πολύ ευγενικά πως εκείνη, ναι μεν, απολαμβάνει πολύ την παρέα του, πως τον εκτιμά απεριόριστα, περνάνε πάρα πολύ όμορφα παρέα, γελάνε, αλλά μέχρι εκεί. Τον βλέπει καθαρά σαν ένα καλό της φίλο και όχι κάτι πέραν αυτού. Παρότι αρχικά έδειξε απογοητευμένος και εκνευρισμένος ο Ισέι, λέει στην Ρενέ πως καταλαβαίνει και πως εάν ήταν δυνατό μετά από όλα αυτά που έγιναν και όλα αυτά που της είπε, να του διαβάσει το βιβλίο όπως είχαν συμφωνήσει εξ αρχής. Εκείνη φυσικά του απαντάει θετικά και ξεκινάει την αφήγηση του βιβλίου. Ο Ισέι και πάλι περιφέρεται στο δωμάτιο, πολύ πιο νευρικός αυτή τη φορά, με δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του, ώσπου κάποια στιγμή σταματάει στην πλάτη της Ρενέ, βγάζει ξανά το όπλο από το ισόρουχό του και αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, πυροβολεί το θύμα του στον σβέρκο, σκοτώνοντάς το ακαριέ.
Ο Ισέι μόλις έχει κάνει αυτό που για 32 ολόκληρα χρόνια αδυνατούσε. Έχει παγώσει πάνω από το πτώμα της Ρενέ, μην μπορώντας να κάνει τίποτα για μερικά δευτερόλεπτα, γιατί παιδιά, είπαμε ότι δεν μπορούσε εύκολα να περάσει αυτή την κόκκινη γραμμή. Μετά από λίγο όμως καταφέρνει να ξεπεράσει το σοκ που προήλθε από την πράξη του και αμέσως πιάνει δουλειά. Βλέπετε, είναι εκείνη η στιγμή που συνειδητοποιεί πως μπορεί να κάνει επιτέλους το μεγάλο του άρρωστο όνειρο πραγματικότητα. Να φάει έναν άνθρωπο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προειδοποιήσω πως αυτά που θα ακολουθήσουν είναι αρκετά σκληρά και κάποιοι ίσως να μην μπορέσουν να τα αντέξουν. Προχωράμε. Μόλις ο Ισέι ξεμπλοκάρει, βάζει μια πετσέτα κάτω από το κεφάλι της νεκρής πλέον Ρενέ και την γυρνάει μπρούμητα διότι ήθελε να ξεκινήσει να την τρώει από τα οπίστια της. Πηγαίνει λοιπόν στην κουζίνα, παίρνει το καλύτερο μαχαίρι που είχε και ξεκινάει να κόβει. Μάλλον προσπάθησε να ξεκινήσει να κόψει γιατί αυτό το μαχαίρι που είχε δεν έκοβε ούτε σκοτωμένο οπίστιο όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Οπότε τι κάνει λέτε, τα παρατάει? Εννοείται πως όχι, απλά τρέχει στο κοντινότερο πολυκατάστημα για να προμηθευτεί ένα μαχαίρι ίδιο με αυτό που χρησιμοποιούσε ο Έλληνας Χασάπης που του έμαθε όλα τα άλλα κόλπα. Γυρνάει λοιπόν πίσω με το μαχαίρι κοπής κρέατος και αρχίζει να κόβει κομμάτια σάρκας από το πτώμα της Ρενέ. Ξεκίνησε από τα οπίστια της, μετά πήγε στα μπούτια της, στο στήθος της και στα μαγουλά της. Μάλιστα, ο Ισέι πειραματίστηκε κιόλας με το ανθρώπινο κρέας, το δοκίμασε ομό, το δοκίμασε ψημένο, βραστό, αλλά και με διάφορες σος πάνω και όπως δήλωσε σε μια μεταγενέστερη συνέντευξή του, η γεύση του ανθρώπινου κρέατος για εκείνον έλειωνε στο στόμα του και του έμοιαζε σαν άψητος τόνος. Σε περίπτωση που το είχα τα πόρια, τώρα ξέρετε. Και όμως κυρίες και κύριοι, γίνεται ακόμη πιο περίεργο όλο αυτό το θέμα, διότι ο Ισέι, όσο τα έκανε όλα αυτά, όχι απλά απολάμβανε το γεύμα του, αλλά ήταν και ερωτικά ερεθισμένος. Ένιωθε σαν να συνευρίσκεται σεξουαλικά εκείνη τη στιγμή με την Ρενέ. Γι' αυτό και όσο την έτρωγε, της φώναζε πόσο πολύ την αγαπάει. Με όλα αυτά η ώρα πέρασε και έφτασε το βράδυ, ο Ισέι ήξερε πως το σώμα της Ρενέ αργά ή γρήγορα θα μύριζε, οπότε και δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει άλλο ως φαγητό. Άρα τι λέτε να έκανε, να το ξεφορτώθηκε? Μα και φυσικά και όχι, το πήρε και το έβαλε πάνω στο κρεβάτι του, δίπλα από αυτόν και κοιμήθηκε αγκαλιά μαζί του. Η επόμενη μέρα ξημερώνει και προς μεγάλη του έκπληξη ο Ισέι καταλαβαίνει πως το σώμα της Ρενέ δεν έχει ακόμη μυρίσει, είναι σε άρεστη κατάσταση, οπότε αυτό σημαίνει πως έχει άλλη μία ολόκληρη γεμάτη μέρα για να πειραματιστεί με την ανθρώπινη σάρκα. Πηγαίνει και προμηθεύεται λοιπόν ένα ηλεκτρικό μαχαίρι αυτή τη φορά για να κάνει πιο γρήγορη τη δουλειά και αρχίζει να κόβει κομμάτια που κάποια από αυτά κιόλας τα αποθήκευε σε σακούλες και τα έβαζε στον καταψύχτη για να ασχοληθεί μαζί τους αργότερα. Οι ώρες όμως πέρασαν κυρίες και κύριοι, οι πρώτες μύγες άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στον χώρο και ο Ισέι κατάλαβε πως ήρθε η ώρα να εξαφανίσει το πτώμα, καταστρώνοντας ένα σχέδιο που έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με το ευφυές του μυαλό. Ο Σαγκάβα θεωρεί πως είναι καλή ιδέα να διαμελήσει το σώμα της Ρενέ σε μικρά κομμάτια και να το χωρέσει μέσα σε δύο μεγάλες βαλίτσες που είχε στην κατοχή του. Έτσι και έγινε λοιπόν, ο Ισέι καταφέρνει να βάλει τα ανθρώπινα μέλη μέσα στις δύο βαλίτσες και καλεί ένα ταξί για να το μεταφέρει στο κοντινότερο πάρκο από εκεί που μένει. Στα πάρκα εκεί πέρα υπάρχουν και λίμνες παιδιά, οπότε το σχέδιό του ήταν να πετάξει αυτές τις δύο βαλίτσες μέσα στον πάτο μιας λίμνης για να μην βρει ποτέ κανείς το πτώμα της Ρενέ. Το ταξί έρχεται λοιπόν και ο ταξιτζής, ο οποίος προσφέρθηκε να βάλει εκείνος εννοείται τις βαλίτσες στο πόρτ μπαγκάζ του ταξί, όταν τη σήκωσε είπε στον Σαγκάβα: «Πολύ βαριές είναι οι βαλίτσες σου ρε φίλε, τι διάλο πτώμα έχεις μέσα?» Χαριτολογώντας φυσικά, με τον Ισέι βέβαια να γελάει νευρικά για να μην κινήσει υποψίες. Πού να ξέρω καημένος. Για κακή του τύχη τώρα, το κοντινότερο πάρκο στο σπίτι του Σαγκάβα ήταν αυτό του Bois
Ντεπουλό, εάν προφέρετε έτσι, ένα πάρκο 2,5 φορές μεγαλύτερο από το Central Park της Νέας Υόρκης, παρακαλώ. Άρα τώρα θα σκεφτεί κάποιος, Θωμά, γιατί είπες κακή του τύχη, αφού μεγάλο πάρκο, άρα και απλά, για να πάει κάπου κάποιος μόνος του και να πετάξει ένα πτώμα χωρίς να το δει κανένας. Μεγάλο ήταν το πάρκο, παιδιά, όμως ο κόσμος που μαζεύει αυτό το πάρκο δεν αφήνει ελεύθερο σχεδόν κανένα σημείο του. Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο πάρκο του Παρισιού. Ο Ισέι λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτό το πάρκο με τις δύο απίστευτα βαριές βαλίτσες του. Τώρα, λόγω του ότι ήταν πολύ μικροσκοπικός και αδύναμος, δεν μπορούσε να τις σηκώσει αυτές τις βαλίτσες για να τις μεταφέρει, οπότε καταλήγει να τις σέρνει μέσα στο πάρκο με όλο τον κόσμο, όπως είναι φυσικό, να τον κοιτάει με περιέργεια. Ο Σαγκάβα που ήταν εσωστρεφής και δεν μπορούσε τον πολύ κόσμο, άρχισε να σαστίζει με τόσα βλέμματα να βρίσκονται πάνω του, όμως πριν φτάσει στο σημείο να σπάσει και να σηκωθεί να φύγει, τελικά βρίσκει ένα ήσυχο σημείο στην άκρη μιας λιμνούλας που θα μπορούσε με την ησυχία του να πετάξει μέσα τις βαλίτσες. Συνεχίζει λοιπόν να σέρνει τις δύο βαλίτσες με το πτώμα της Ρενέ προς την λίμνη, όταν και νιώθει πως δεν έχει άλλες δυνάμεις, πως κουράστηκε, πως ξέμεινε εντελώς από ενέργεια, οπότε και κάθεται για κάποια δευτερόλεπτα σε ένα παγκάκι σχεδόν δίπλα από τις βαλίτσες για να ξεκουραστεί, έχοντας αυτές τις βαλίτσες στην πλάτη του. Κάποια στιγμή ακούει μια ανδρική φωνή να του λέει: «Φίλε, είναι δικές σου αυτές οι βαλίτσες». Ο Ισέι, παιδιά, πανικοβάλλεται και πάνω στον πανικό του του λέει: «Όχι, δεν είναι δικές μου» και ξεκινά να φεύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο άνδρας, όπως ήταν φυσικό, ήταν περίεργος να δει τι έχουν μέσα αυτές οι δύο πάρα πολύ βαριές βαλίτσες, ανοίγει τη μία και αντικρίζει μία ματωμένη κουβέρτα και μόλις την ανοίγει λίγο παραπάνω, ανθρώπινα μέλη αρχίζουν να πέφτουν στο χώμα, με τον άντρα να φωνάζει έντρομος: «Δολοφονία, δολοφονία», με αποτέλεσμα κόσμος να μαζευτεί στο σημείο, εκτός από τον Ισέι που συνέχισε να απομακρύνεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κύριος. Όπως ήταν φυσικό, μετά από λίγες ώρες η αστυνομία φτάνει στο σημείο που βρέθηκαν οι δύο βαλίτσες, όμως οι καταθέσεις όλων των μαρτύρων ήταν ακριβώς ίδιες. Όλοι είπαν πως είδαν έναν μικροσκοπικό Ασιάτη να σέρνει δύο πολύ βαριές βαλίτσες. Μία περιγραφή που, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ γενική για να μπορέσει να οδηγήσει τις αρχές γρήγορα σε κάποιον. Η αστυνομία ευτυχώς δεν άργησε να βρει τα έχνη του Ισέι, αφού κάποια στιγμή κατέληξαν να ερευνούν τις τοπικές εταιρείες ταξί και να ρωτούν τους οδηγούς εάν είχαν τον τελευταίο καιρό κάποιον πελάτη με δύο πάρα πολύ βαριές βαλίτσες. Όπως ήταν φυσικό, τελικά βρήκαν τον οδηγό που μετέφερε τον Ισέι στο πάρκο εκείνη την ημέρα και τους οδήγησε κατευθείαν εκείνος σε εκείνη. Ο Ισέι λοιπόν εκείνη την ημέρα συλλαμβάνεται από τις αρχές χωρίς να φέρει καμία αντίσταση και χωρίς να αρνηθεί την ενοχή του. Και πώς να το έκανε αυτό άλλωστε, εφόσον είχε μέσα στον καταψύκτη του κομμάτια σάρκας από το σώμα της Ρενέ. Μάλιστα, αυτή τη φορά όχι μόνο δεν αρνήθηκε για τα όσα του είπαν, είπε και την πλήρη αλήθεια. Δήλωσε στους αστυνομικούς: «Την σκότωσα για να τη φάω». Ο Σαγκάβα και πάλι βρίσκεται υποκράτηση, όταν εμφανίζεται και πάλι για να παίξει τον ρόλο που έπαιζε και όταν ήταν μικρός ο Ισέι, αυτόν δηλαδή του Σωτήρα, ο πλούσιος πατέρας του, ο οποίος και μισθώνει έναν από τους κορυφαίους μεγαλοδικηγόρους της εποχής για να αναλάβει την υπόθεση του γιου του. Παρά το ότι ο Ισέι δήλωσε ένοχος κατευθείαν, αλλά και το ότι είχαν επίσης βρεθεί αποδεικτικά στοιχεία για τις πράξεις του μέσα στον καταψύχτη του, η δίκη του Ιάπωνα καθυστέρησε για 2 ολόκληρα χρόνια. 2 χρόνια που ο Ισέι ήταν βέβαια κλεισμένος στη φυλακή, όμως μετά το πέρας αυτών των 2 χρόνων, παιδιά, ο δικαστής έκρινε τον κατηγορούμενο νομικά παράφρον, κρίνοντάς τον επίσης ακατάλληλο να δικαστεί για τις κακές του πράξεις. Οπότε και όλες οι κατηγορίες έπεσαν στο κενό. Φυσικά αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ισέι να μείνει έγκλειστος σε ένα γαλλικό φρενοκομείο. Όμως μία εξέλιξη θα το άλλαζε και αυτό. Όσο ήταν κλεισμένος σε αυτό το φρενοκομείο ο Ισέι, είχε μία επίσκεψη από έναν συγγραφέα, ο οποίος ήθελε να αποκτήσει τα δικαιώματα της εγκληματικής ιστορίας του και να γράψει ένα βιβλίο πάνω σε αυτήν. Εννοείται πως ο Ισέι απαντάει θετικά. Το βιβλίο με τίτλο «In the Fog» κυκλοφορεί μετά από κάποια χρόνια
και πουλάει 200.000 αντίτυπα, παρακαλώ. Η δημοσιότητα που πήρε αυτό το βιβλίο έδωσε την αντίστοιχη δημοσιότητα και στον Issei Sagawa. Μία δημοσιότητα που είχε και θετικές αλλά και αρνητικές αντιδράσεις. Οι δεύτερες βέβαια, οι αρνητικές, έμπελε να είναι και αυτές που θα τον σώσουν. Αυτή η τεράστια δημοσιότητα του Issei λοιπόν στην Γαλλία δημιούργησε πάρα πολλές αρνητικές αντιδράσεις από τον κόσμο, γεγονός που αναγκάζει την γαλλική κυβέρνηση να μεταφέρει με συνοπτικές διαδικασίες τον Sagawa πίσω στη χώρα του, την Ιαπωνία. Εκεί τώρα εννοείται πως κάνουν εκ νέου εξετάσεις στον Issei για να δουν σε τι ψυχική κατάσταση βρίσκεται και το αποτέλεσμα ήταν πως ο Sagawa δεν είναι τρελός, όμως είναι διαβολικά κακός. Ένα αποτέλεσμα που κανονικά θα έπρεπε να σημαίνει πως ο Issei θα έπρεπε να δικαστεί εκ νέου για να κατηγορηθεί για όσα έκανε. Κάτι που όντως οι ιαπωνικές αρχές προσπάθησαν να κάνουν, όμως συνεχώς, όλος τυχαίως ή και όχι, έπεφταν πάνω σε τοίχο. Για να φανταστείτε γιατί κατάσταση μιλάμε, η γαλλική κυβέρνηση φάνηκε εντελώς αρνητική στο να στείλει οποιοδήποτε στοιχείο αφορά αυτήν την υπόθεση. Γεγονός που, όπως καταλαβαίνετε, δεν έκανε εφικτό να δικαστεί εκ νέου ο αποδεδειγμένα Ιάπωνας κανίβαλος. Μετά από 15 μήνες κράτησης λοιπόν, μη έχοντας κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο στα χέρια τους οι ιαπωνικές αρχές, στις 12 Αυγούστου του 1986, ο Issei Sagawa αφήνεται ελεύθερος. Η δημοσιότητα του Issei μπορεί στην Γαλλία να αντιμετωπίστηκε με πολύ αρνητικό τρόπο, όμως στη χώρα του η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Sagawa στην Ιαπωνία όχι απλά έγινε διάσημος, κυρίες και κύριοι, μετατράπηκε σε ένα πολιτιστικό σύμβολο. Ναι, πιστέψτε το. Η φήμη του έγινε τόσο μεγάλη κάποια στιγμή που μέχρι και οι Rolling Stones τον ανέφεραν σε ένα κομμάτι τους με τον τίτλο «Too Much Blood». Για τέτοια τρελή κατάσταση μιλάμε. Και ο Sagawa, παιδιά, όχι απλά όλο αυτό δεν προσπάθησε να το αποφύγει, αλλά έκανε ταμπέλα τον τίτλο «Κανίβαλος» και την χρησιμοποίησε για να μπορεί να βγάζει τα προστοζήν από εκείνη την εποχή. Και μετά. Έγραψε βιβλία, συμμετείχε σε podcasts, σε εκπομπές στη τηλεόραση, σε ντοκιμαντέρ, σε ταινίες, μέχρι και πορνοστάρ έγινε, παιδιά. Πραγματικά δεν σας κάνω πλάκα. Αυτή η τρέλα που γινόταν γύρω από το όνομά του, όπως είναι φυσικό, προς τα Zeros άρχισε να πέφτει. Γι' αυτό και είπε να αναμοχλεύσει λίγο την κατάσταση, να ανακατέψει και πάλι τα νερά, δίνοντας μία συνέντευξη το 2009 στο Vice. Στην συνέντευξη αυτή λοιπόν, ο Sagawa μεταξύ άλλων, όταν ρωτήθηκε εάν έχουν φύγει οι άρρωστες ορμές που είχε στο παρελθόν, αυτός αποκρίθηκε κατηγορηματικά πως όχι. Μάλιστα συνέχισε λέγοντας πως λίγο πριν πάει στην συνέντευξη είδε μια πολύ όμορφη κοπέλα με όμορφα πόδια στο μετρό που του ξύπνησε και πάλι τη θέληση και σκέφτηκε πως πρέπει να φάει ξανά ανθρώπινη σάρκα έστω μια φορά πριν πεθάνει. Το 2013 ο Issei Sagawa σε ηλικία 64 ετών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό όπου τον άφησε παράλυτο από τη μέση και κάτω. Και λίγα χρόνια αργότερα ένα πρόβλημα στο στομάχι του δεν του επέτρεπε καν να φάει με φυσιολογικό τρόπο, με αποτέλεσμα να τον ταΐζουν με σωληνάκι. Τώρα, παρόλη την άσχημη κατάσταση της υγείας του, ο τελευταίος του στόχος, παιδιά, γιατί είχε και έναν τελευταίο στόχο ο Issei, ήταν να πεθάνει αργά και βασανιστικά από τα χέρια μιας όμορφης γυναίκας. Τελικά η τρέλα αυτή, κυρίες και κύριοι, έσβησε μαζί με την καρδιά του Issei Sagawa στις 24 Νοεμβρίου του 2002, όπου ο κανίβαλος influencer της εποχής του, θα λέγαμε, άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα νοσοκομείο του τότε. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία του Issei Sagawa, του Ιάπωνα κανίβαλου που έγινε σύμβολο στη χώρα του και έμεινε ατιμόρυτος για την απάνθρωπη πράξη που διέπραξε. Αυτό τώρα που θα ήθελα από εσάς είναι να μου πείτε πώς θα μπορούσε να ονομάζεται η ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με την ιστορία
που ακούσατε, αλλά και ποιοι ηθοποιοί θα θέλατε να παίζουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Εγώ είμαι ο Θωμάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου αρέσει, ξέρεις τι να κάνεις, και αν είσαι καινούριος ή καινούργια εδώ πέρα και σου αρέσει το υλικό που βλέπεις, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να απολαύσεις και τα επόμενα. Να είστε καλά, να προσέχετε και εμείς τα λέμε σύντομα. Είστε επανειδήν.